Τι έγινε. Top 10 λάθη σε βίντεο του 2019 ο Θωμάς. Τώρα εγώ πώς θα πάω στα σχόλια και θα γράψω εντάξει, μπορεί να είχε λάθη η ταινία, αλλά ήταν και το 2001. Ρε, τι κάνεις εκεί. Να μου γάθεις. Πίσω από την κάμερα όμως σήμερα έχουμε τον Ανδρέα. Ανδρέα, πες ένα γεια στα παιδιά. Μίλα ρε. Γεια ωραία, γεια. Πω, εντελώς αντιτηλεοπτικός. Σε αυτό το βίντεο, guys, θα ξεψαχνίσουμε την δεύτερη ταινία του Tom Holland ως Spider-Man, Far From Home. Να ρίξω disclaimers για να μην έχω πάλι αρνητικά σχόλια από κάτω, ότι σε αυτή τη σειρά επεισοδίων, στα top 10 λάθη δηλαδή, δεν κρίνουμε τις ταινίες. Απλά βρίσκουμε κάποιες λεπτομέρειες, κάποια λαθάκια καθαρά για ψυχαγωγικούς λόγους. Και τώρα που το ξεκαθαρίσαμε, προχωράμε. Είστε έτοιμοι λοιπόν να δούμε τις λεπτομέρειες που κρύβονται πίσω από τον άνθρωπο αράχνη. Φύγαμε! Να προειδοποιήσω για όσους δεν έχουν δει την ταινία, πως στη διάρκεια αυτού του βίντεο θα υπάρξουν spoilers, οπότε εάν δεν την έχεις δει, για να μην στο χαλάσουμε, πήγαινε, δες τη και έλα ξανά να δεις το βίντεο. Έλα ξανά να δεις το βίντεο. Ξεχαστείς. Νούμερο 1. Η ταινία μας ξεκινάει με τον Peter Parker να εμφανίζεται ως Spider-Man σε ένα event με παρουσιάστρια τη θεία May. Ο Peter κάποια στιγμή πηγαίνει πίσω στα backstage και μιλάει με τον Happy. Χτυπάει το τηλέφωνο του Parker και είναι ο Nick Fury, εκείνος του ρίχνει άκυρο και αφήνει το κινητό του πίσω στα backstage όπως και την τσάντα του. Μάλιστα σε αυτό το πλάνο φαίνεται χαρακτηριστικά ότι του δείχνει ότι το αφήνει εκεί και εκείνος επιστρέφει ξανά στη σκηνή. Όμως επειδή τον ζαλίζουν οι δημοσιογράφοι, φεύγει προς τα πάνω για να γλιτώσει. Όμως στην αμέσως επόμενη σκηνή έχει και την τσάντα και το κινητό. Πού τα βρήκες βρε! Νούμερο 2. Θα μείνουμε σε αυτή τη σκηνή όπου ο Spider-Man είναι πάνω στην ταράτσα, αλλά θέλω να προσέξετε κάτω το φωτισμό στο πάτωμα. Γιατί στο πρώτο πλάνο το πάτωμα είναι εντελώς σκοτεινό, αλλά όταν δείξει τον Spider-Man από την πίσω πλευρά, το πάτωμα φωτίζεται κανονικά. Νούμερο 3. Είμαστε στη σκηνή που γίνεται χαμός στα στενά της Βενετίας, γιατί ένα τέρας κυνηγάει τον Spider-Man, ό,τι δηλαδή γίνεται σχεδόν σε όλη την ταινία. Όμως δεν μας νοιάζει αυτό. Αυτό που μας νοιάζει είναι το στιγμιότυπο που βλέπουμε δύο δασκάλους και μια ομάδα μαθητών. Και αν προσέξουμε τον τυπά με το καπέλο, στην πρώτη σκηνή το φοράει κανονικά, όμως στην αμέσως επόμενη... Ρε, τι θα γίνει, θα βγάλεις αυτή την ιδέα από πάνω από το κεφάλι σου να κάνουμε γύρισμα. Σπατήσω μια. Oh, that's a good idea. Νούμερο 4. Στο νούμερο 4, παιδιά, πρωταγωνιστούν φυσικά ο Peter Parker και ο κατά τα άλλα γλυκύτατος Ned. Όμως θέλω να προσέξετε την τσάντα του Ned. Στο πρώτο πλάνο τη φοράει στον αριστερό ώμο, όμως στα καπάκια, κλακ, την φοράει στον δεξί ώμο. Νούμερο 5. Το Genius Group, παιδιά, πηγαίνει ταξιδάκι αναψυχής εδώ με ένα λεωφορείο και αυτή η σκηνή είναι που ο Peter Parker γνωρίζεται για πρώτη φορά με την Edith. Ένα πρώτο ραντεβού που θα λέγαμε δεν πήγε και τόσο καλά, αφού παραλίγο να σκοτώσουν έναν άνθρωπο. Για να σώσει λοιπόν αυτή την κατάσταση ο Peter Parker αποσπά την προσοχή των υπολείπων και χρησιμοποιεί μετά τον ιστό του για να αλλάξει πορεία στο όχημα. Όμως αν κοιτάξουμε προσεκτικά, ο Peter δεν φοράει τους εκτοξευτές ιστού του. Προχωράμε και ακόμα βλέπουμε ότι δεν φοράει τίποτα στα χέρια ενώ χρησιμοποιεί κανονικά τον ιστό, αλλά όταν πηδάει από πάνω από το λεωφορείο, κλακ, τώρα τους φοράει κανονικότατα. Μάλλον ο Tom Holland ήθελε εδώ να νιώσει για λίγο Tobey Maguire. Νούμερο 6. Πάμε στην φαντασμαγορική μάχη που ο η μαϊμού της νύχτας ήθελα να πω, μάχεται στο πλάι του Mysterio. Ο η μαϊμού της νύχτας τέλος πάντων πιάνεται από μια κολόνα με τον ιστό και προσγειώνεται μπροστά της. Όμως όταν προσγειώνεται μπροστά της, η κολόνα έχει εξαφανιστεί εντελώς. Παιδιά, εγώ πιστεύω ότι εδώ έγινε αυτό. Κύριε Θωμά, το καφεδάκι σας. Α, μπράβο, πολύ ωραία παιδί μου. Τι φτιάχνετε κύριε. Τώρα θα λέω λοιπόν, θα βάλω το Spider-Man να πιάνεται με τον ιστό από μια κολόνα, να κάνει περιστροφική κίνηση και να σκράει κάτω στο πάτωμα. Ωραία. Όχι, συγγνώμη, είστε καλά? Ναι, μια χαρά είμαι. Τι μου λέγατε, εσύ και κολονά τι? Ποια κολονά, όχι, τίποτα, απλά θα πέφτει από τον ουρανό. Νούμερο 7. Πάμε στη σκηνή που ο Mysterio πείθει τον Peter Parker ότι είναι φίλος του και εκείνος του δίνει απλόχερα την Edith. Αλλά θέλω να προσέξετε μετά, όταν εκείνος βγάζει ένα λόγο νίκης, θα λέγαμε, το κοινό που τον παρακολουθεί. Γιατί στο πρώτο πλάνο, κοιτάξτε, προσέξτε τον τύπο που είναι με τα μαύρα πίσω ακριβώς και στο επόμενο ακριβώς πλάνο δεν υπάρχει πουθενά. To me! Ναι! To Mysterio! Ναι! To Peter Parker! Ναι! Εγώ και για τον Peter Parker. Επίσης, στην ίδια σκηνή, στα ίδια ακριβώς πλάνα, θέλω να προσέξετε και την τύπισσα που κάθεται πίσω. Γιατί στην αρχή δεν φοράει τίποτα στο κεφάλι, όμως μετά φοράει στο κεφάλι της. Φοράει κάτι στο κεφάλι της, τέλος πάντων, δεν ξέρω τι είναι αυτό. Νούμερο 8. Για το νούμερο 8, παιδιά, θέλω να θυμηθούμε πως όλοι προετοιμάζονται από βραδείς για να φύγουν το πρωί ταξίδι. Όμως ο Peter Parker με την MJ έχουν διαφορετικά σχέδια αφού αποφασίζουν να φύγουν για βραδινή βολτούλα στην πόλη. Όμως κάπου εκεί ο Peter Parker καταλαβαίνει ότι ο Mysterio τους παρακολουθεί και γυρίζουν τρέχοντας πίσω στο ξενοδοχείο. Στο πλάνο του ξενοδοχείου όμως ο Spider-Man αλλάζει και πάει να φύγει από το παράθυρο. Και όταν ανοίγει το παράθυρο, τώρα είναι μέρα. Καλό. Νούμερο 9. Προχωράμε στη σκηνή που ο Happy ράβει την πλάτη του Peter Parker. Χωρίς αναισθησία. Γιατί τόσο άγριος είναι ο Spider-Man. Σε κάποια στιγμή, έτσι όπως μιλάνε, ο Peter τσαντίζεται και σηκώνεται απότομα πάνω, μην αφήνοντας το Happy να τελειώσει τη δουλειά του. Όμως ο Happy του έχει αφήσει μια βελόνα στην πλάτη. Μια βελόνα που δεν δείχνει πουθενά να την έβγαλε κάποιος, οπότε μάλλον ο Spider-Man την υπόλοιπη ταινία την έβγαλε με μια βελόνα στην πλάτη. Πολύ βολικό. Νούμερο 10. Πάμε προς το τέλος της ταινίας όπου ο Spider-Man έχει καταφέρει επιτέλους και έχει κερδίσει τον Mysterio και απενεργοποιεί όλα τα drones και γυρνάει άνετος και ωραίος χωρίς κανένα πρόβλημα στα πόδια, κανένα πρόβλημα, το τονίζω αυτό, για να ρωτήσει τον κακό γιατί τα έκανε όλα αυτά. Οκ, το είδαμε αυτό. Κοιτάξτε προσεκτικά. Προχωράμε. Στο επόμενο πλάνο όμως, όταν ο Spider-Man πάει να συναντηθεί με την MJ, κουτσένει. Ενώ στην αρχή γύρισε κανονικότατα, μετά κουτσένει. Ξέρετε τι μου θυμίζει αυτό? Είναι σαν τη γάτα μου που κουτσένει ψεύτικα για να τη λυπηθώ και να πάω να τη χαϊδέψω, αλλά όταν βλέπω ότι δεν παίζει ποτέ να γίνει κάτι τέτοιο, περπατάει κανονικά. Ένα ακόμα λάθος όμως που βρήκα, αλλά δεν ήξερα εάν θα πρέπει να το συμπεριλάβω ή όχι στο βίντεο και θέλω τη δική σας βοήθεια εδώ για το αν είναι ή όχι, είναι σε αυτήν εδώ τη σκηνή. Εδώ ο Mysterio προσπαθεί για μία ακόμη φορά να ξεγελάσει τον Spider-Man, όμως δεν τα καταφέρνει, αλλά θέλω να προσέξουμε την οφθαλμαπάτη, η οποία μόλις πυροβολεί, αντιδράει λες και είναι ο κανονικός Mysterio. Επίσης, θέλω να δείτε πως η οφθαλμαπάτη αυτή πηγάζει από ένα drone το οποίο είναι κατεστραμμένο. Λάθος ή όχι? Γράφτε μου. Αυτά ήταν λοιπόν τα top 10 λάθη της ταινίας Spider-Man Far From Home, της δεύτερης ταινίας Spider-Man της Marvel που εύχομαι σύντομα να τριτώσει κιόλας. Εσένα πώς σου φάνηκε το Far From Home? Σου άρεσε ή όχι? Θες να βγει και τρίτη ταινία? Γράψε μου κάτω στα σχόλια. Περιμένω. Εγώ ήμουν ο Θωμάς. Εάν θέλεις να βλέπεις περισσότερο υλικό από εμένα αλλά και backstage υλικό από τα βίντεο που ανεβαίνουν εδώ στο YouTube, ακολούθησέ με στο Instagram. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που έμεινες ως το τέλος αυτού του βίντεο. Εάν σου άρεσε, ξέρεις τι να κάνεις και για να μην χάσεις τα επόμενα, πάτησε το κουμπί της εγγραφής. Μέχρι το επόμενο βίντεο, να περνάτε όλοι όμορφα.